Φίλοι είναι εκείνοι που μοιράζονται ένα κοινό σκοπό. Χρόνια πολλά! Τι είναι αυτό? Αυτές τις γιορτές στο Giant Heart, παρέα με την Novibet και το Γιάννη Αντετοκούμπο, εκπληρώνουμε τις ευχές παιδιών μέσω του Make a Wish. Μπες στο giantheart.gr και στείλε και εσύ τη δική σου ευχή στα παιδιά του Κάνε Μια Ευχή Ελλάδας. Giant Heart. Μια συμμαχία αγάπης με την Novibet. Να κάνω την πρώτη ερώτηση, Λεωνίδα, γιατί βλέπω εδώ στο Παλμαρέ διακρίσεις πολλές και σημαντικές με τα μικρότερα κλιμάκια των εθνικών ομάδων. Ποια είναι η διαφορά και οι συνθήκες δουλειάς σε ένα σύλλογο με την εθνική ομάδα? Μιλάμε βέβαια για την εθνική ανδρών, φαντάζομαι, γιατί οι πιο μικρές εθνικές ομάδες είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό που καταλαβαίνετε όλοι και που το έζησα και στην ανδρών με τον Σάντος, με τον κύριο Σάντος που ήμουν μαζί του τα τελευταία 4 χρόνια, όταν ήταν εδώ, είναι ότι δεν έχει τους ποδοσφαιριστές σε καθημερινή βάση. Ουσιαστικά δεν θεωρώ ότι ο προπονητής της εθνικής ομάδας είναι με την έννοια του προπονητή μιας ομάδας. Είναι περισσότερο εκλέκτορας. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν περισσότερο σωστές επιλογές από τη μεριά του και λιγότερο στο θέμα της προπόνησης να μπορέσει να αλλάξει ένα ποδοσφαιριστή, να αλλάξει. Σίγουρα μπαίνουν κομμάτια τακτικής μέσα, σίγουρα ο κάθε προπονητής περνάει τη φιλοσοφία του, όμως δεν έχει το χρόνο να μπορέσει να δουλέψει αρκετά έτσι ώστε να μεταβάλει, αν θέλετε, την ομάδα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό για τον προπονητή αυτό να είναι περισσότερο εκλέκτορα. Στις πιο μικρές εθνικές ομάδες που έχουν δουλέψει και εκεί, έχει να κάνει με τις ακαδημίες, είναι ένα πολύ μεγάλο φάσμα, θα έλεγα, το οποίο δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Και δυστυχώς στην Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι πιστεύω ότι είμαστε λίγο, αν εξαιρέσω τις μεγάλες ομάδες, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον Άρη, γενικά οι πιο μεγάλες ομάδες αυτές που έχουν τις ακαδημίες και μπορούν να ξοδέψουν κάποια λεφτά, οι υπόλοιπες ομάδες έχω την αίσθηση ότι υπολειτουργούν. Και βέβαια αυτό δεν είναι καλό, γιατί θεωρώ ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο θα πρέπει να στηρίζεται σε αυτό. Ναι, από την άλλη, τα τελευταία αρκετά χρόνια είναι πιο εύκολη η έξοδος στο εξωτερικό, δηλαδή παιδιά που πριν καλά-καλά κάποια από αυτά υπογράψουν επαγγελματικά συμβόλαια, θα πάνε δοκιμάσουν την τύχη τους στο εξωτερικό, που σημαίνει ότι η δουλειά σου, όντας σε αυτό το πόστο, ήταν πολύπλοκη, γιατί αφορά ένα δίκτυο όχι μόνο εντός των συνόρων, έτσι δεν είναι? Και εκτός συνόρων, το οποίο είναι, καταλαβαίνετε, για την Ελλάδα δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Πιστεύω όμως ότι όταν έχεις οργάνωση και έχεις πλάνο, γιατί τουλάχιστον εγώ ευτύχησα και ήμουν πολύ τυχερός που έτυχα σε μια περίοδο στις εθνικές ομάδες όπου είχαμε δημιουργήσει ένα πλάνο πάρα πολύ μεγάλο με τον κύριο Σάντος, το οποίο αφορούσε κυρίως τις πιο μικρές εθνικές ομάδες, τις μικρότερες ηλικίες, έτσι ώστε να μπορέσουν τα παιδιά σιγά σιγά, τουλάχιστον στο επίπεδο των εθνικών ομάδων, να φτάνουν ψηλά. Θα σου έλεγα τώρα, όσον αφορά αυτό που είπες για τα μικρά παιδιά, το πρώτο πράγμα που κοιτάνε είναι το εξωτερικό. Ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει και εμείς όλοι, βάζοντας και τον εαυτό μου στη μέση, που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, να κάποια στιγμή να αναρωτηθούμε γιατί. Γιατί οι Έλληνες ποδοσφαιριστές προτιμούν να φύγουν στο εξωτερικό από το να μείνουν στην Ελλάδα. Ίσως γιατί δεν έχουν το χώρο, ίσως γιατί το προϊόν εδώ δεν είναι εφάμιλο του εξωτερικού. Σίγουρα θα μου πει κάποιος, μα πώς μπορεί να γίνει η Ελλάδα εισάξια με τη Γερμανία, ας πούμε, ή με την Ισπανία. Σίγουρα δεν μπορεί να γίνει η ίδια, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια βελτίωση χρόνο με το χρόνο. Και για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, και επειδή μιλήσαμε και για την Β' Εθνική, θα πω ότι και για την Β' Εθνική αυτό είναι το πιο σοβαρό κομμάτι. Γιατί είπατε για τις Β' ομάδες και όλα αυτά. Αυτά νομίζω ότι είναι κυρίως προβλήματα δευτερεύοντα. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Β' Εθνικής είναι τα κριτήρια τα οποία μπαίνουν, τα οποία υπάρχουν και τα οποία δεν τηρούνται. Απόλυτο δίκιο. Γιατί για μένα είναι αδιανόητο μια ομάδα να συμμετέχει σε ένα πρωτάθλημα χωρίς να έχει γήπεδο, χωρίς να καταθέτει, χωρίς να έχει βοηθητικά γήπεδα. Πάω λίγο πιο μακριά τώρα, έτσι. Χωρίς να έχει τις ακαδημίες της και όλα αυτά, όχι απλά να τα έχουμε στα χαρτιά, αλλά να τα έχουμε στην ουσία. Γιατί αν τα κριτήρια είναι αυστηρά, δεν θα μπορεί καμία ομάδα που δεν θα αντέξει στο πρωτάθλημα να μπει μέσα. Γιατί στην Β' Εθνική παρατηρείται το φαινόμενο ότι ξεκινάμε και το Δεκέμβριο τουλάχιστον 4 ομάδες είναι έξω. Γιατί πάμε, Λεωνίδα, σε πρωτάθλημα ουσιαστικά δύο ταχυτήτων. Διότι υπάρχουν
Είναι λιγοστές οι ομάδες, το έχουμε ζήσει και στο ξέρεις ακόμα καλύτερα, που είναι οργανωμένες, υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις σε όλα τα επίπεδα για να μπορέσει να γίνει κάτι καλό. Αλλά και από την άλλη πλευρά, βλέπεις τώρα ομάδες, να μην πούμε ονόματα, τις γνωρίζουμε όμως όλοι, οι οποίες είναι αγνώστου ταυτότητας οι ιδιοκτήτες της, δεν έχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, δεν έχουν γήπεδο και στο τέλος θα ξεκινήσουν με έναν τρόπο και μετά μπορεί να μην τελειώσουν και το πρωτάθλημα. Και πάει λέγοντας. Ο κ. Λατόπουλος πριν είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η παλιά Β' Εθνική, γιατί θα πρέπει να έχουμε, από τη στιγμή που δεν αντέχουν 32 ομάδες η κατηγορία, θα πρέπει να έχουμε 32 ομάδες. Ας έχουμε 10. Όντως. Ας έχουμε 8. Mm-hmm. Ας έχουμε 7. Ας έχουμε δεν ξέρω πόσες. Έτσι, να γίνει ένα πρωτάθλημα το οποίο να είναι πρωτάθλημα. Να υπάρχει μια σοβαρότητα και να υπάρχουν ομάδες οι οποίες μπορούν να το αντέξουν. Ήρθε! Φίλοι είναι εκείνοι που μοιράζονται ένα κοινό σκοπό. Χρόνια πολλά! Τι είναι αυτό? Δώρο. Αυτές τις γιορτές στο Giant Heart, παρέα με την Novibet και το Γιάννη Αντετοκούμπο, εκπληρώνουμε τις ευχές παιδιών μέσω του Make a Wish. Μπες στο giantheart.gr και στείλε και εσύ τη δική σου ευχή στα παιδιά του Κάνε Μια Ευχή Ελλάδας. Giant Heart. Μια συμμαχία αγάπης με την Novibet.